Νέα κλήρωση έγινε σήμερα για το τέταρτο γκρουπ του Κυπέλλου Ελλάδος, με την ΕΠΟ να προσπαθεί να διορθώσει με αυτόν τον τρόπο την γκάφα της και διαδικασία να αναδεικνύει άτυχους και τυχερούς. Ο κυπελούχος Ηρακλείου Αλμυρός κληρώθηκε και πάλι με τον ίδιο αντίπαλο όπως την πρώτη φορά, τον Αετό Λουτρών, αλλά αυτή τη φορά το παιχνίδι θα γίνει στη Λέσβο και όχι στο Γάζι. Μεγάλος τυχερός της νέας κλήρωσης είναι ο ΑΟΑΝ, καθώς αποτελεί ομάδα που περνά χωρίς αγώνα στην επόμενη φάση. Στην κληρωτίδα μπήκαν 11 ομάδες και σχηματίστηκαν 5 ζευγάρια, με την ομάδα του Αγίου Νικολάου να προκρίνεται απευθείας. Με πολύ δυνατά ονόματα θα τεθούν αντιμέτωποι Ερμής Ζωνιανών και Απόλλων Αγίου Ιωάννη. Ο Ερμής θα φιλοξενήσει την Ιουλιούπολη, ομάδα που έχει πάρει την άνοδο στην Super League 2, ενώ ο Απόλλων θα παίξει με τον Πανελευσυνιακό του Ανδρέα Σκέτζου. Παράλληλα, ο Αλμυρός σήμερα έδωσε ακόμα ένα φιλικό με αντίπαλο την K19 του Όφιο, όπου και επικράτησε με 2-0 με γκολ τον Νικολάου και Αγαπάκη. Ενώ ο προπονητής της ομάδας Μανώλης Παπαμαθιάκης, μετά το τέλος του αγώνα, μίλησε για την κλήρωση του κυπέλου. Δεν είναι ότι την πληρώνει ο Αλμυρός, νομίζω ότι θα την πληρώνει οποιαδήποτε ομάδα στη στο Αλμυρό. Αυτό οφείλεται σε καθαρά σε μια προχειρότητα της ΕΠΟ, δεν το συζητάμε αυτό. Αν θες, σε μια προχειρότητα της ΕΠΣ Κλάδων που δίρευαλε ένα κυπελούχο χωρίς να έχει πάρει συμμετοχή στο κύπελο. Εντάξει, ταλαιπωρούμαστε, να κάνουμε όμως. Είναι ένας θεσμός, θέλουμε να τον παίξουμε, θέλουμε να πάμε στην επόμενη φάση. Θα το κάνουμε το ταξίδι, όσο κουραστικό και να είναι αυτό, και πιστεύω να πάνε όλα καλά και να έχουμε παιχνίδια να παίξουμε μέχρι να αρχίσει το πρωτάθλημα. Είστε διηγεσμένες. Εντάξει, έχω πει σε όλα αυτά τα παιχνίδια, πάντα μας αρέσει να βλέπουμε πράγματα, να δοκιμάζουμε πράγματα. Αυτό που με ενδιέφερε σήμερα να δω ένα καλό ρυθμό με την μπάλα στα πόδια, νομίζω τα παιδιά σε πολύ μεγάλα διαστήματα το είχαν. Είναι αυτό που είναι το αν θέλει το σημείο κατά τεθέν αυτής της ομάδας φέτος, να έχουμε την μπάλα στα πόδια, να την κυκλοφοράμε γρήγορα. Νομίζω ότι είχαμε διαστήματα που κάναμε πάρα πολύ καλά. Δείξαμε πολλότητα σε κάποιες φάσεις μπροστά που εντάξει έπρεπε να έχουμε καλύτερα τελειώματα, αλλά νομίζω για την εποχή ο ρυθμός είναι αυτό που κρατάω το σημερινό παιχνίδι.